της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 40χρονης Ειρήνης Λαγούδη στην Ατλοκαρνανία. Η οικογένειά της προσέλαβε έναν ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Σπύρου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε. Ο ίδιος ο κύριος Σπύρου δηλώνει: «Η γυναίκα δεν αυτοκτόνησε, είχε τρία παιδιά, είπε πάω για γλυκά και θα γυρίσω πίσω. Κάποιο ραντεβού έδωσε με κάποιον ή κάποια. Την πήρανε κάπου αλλού και τη μεταφέρανε εδώ 1100 νεκρή». Ο ιδιωτικός ερευνητής ψάχνει τον τόπο που βρέθηκε νεκρή η Ειρήνη Λαγούδη. Κάθε στοιχείο που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της. Το μυστήριο παραμένει και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις μαρτυρίες κυνηγών που ισχυρίζονται ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο στην παραλία της Τριχονίδας. Το τελευταίο στίγμα της άτυχης γυναίκας δόθηκε στις 2 παραδέρατο το μεσημέρι, ενώ υπάρχει ένα κενό 2 ωρών που θα πρέπει να εστιάσει η τοπική αστυνομία, η οποία επιμένει ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο τρόπος επίσης που φέρεται να επιχείρησε η Ειρήνη Λαγούδη να βάλει τέλος στη ζωή της προκαλεί έκπληξη, όπως επισημαίνει ο ειδικός εμπειρογνώμονας Γιώργος Δραυτόπουλος. Σημαντικές είναι οι καταθέσεις του γιατρού, πρώην συντρόφου της Ειρήνης, αλλά και της σύζυγου του. Οι αρχές ξεσκονίζουν και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της άτυχης γυναίκας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Ειρήνη είχε δανείσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον πρώην σύντροφό της ένα μήνα πριν πεθάνει. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.